Περισσότεροι από 650 Ισραηλινοί έχουν κατακλείσει το τελευταίο 24ωρο σε ξενοδοχεία της Χερσονήσου προκειμένου να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές στο νησί. Οι Ισραηλινοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γυναίκες, ήρθαν στο Ηράκλειο και για να παραβρεθούν σε κοινωνική εκδήλωση στην οποία τραγούδησε η γνωστή Ελληνίδα ερμηνεύτρια Γλυκερία. Ωστόσο, η άφιξη των Ισραηλινών σήμανε και συναγερμό στην τοπική ελληνική αστυνομία, καθώς υπάρχει ο φόβος επεισοδίων με αφορμή το πρόσφατο φωνικό ρεσάλτο των Ισραηλινών κομάντο στο στολίσκο της Ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Συναγερμό σήμανε στην τοπική Ελλάση έλευση στην Κρήτη μεγάλου γκρουπ τουριστών από το Ισραήλ. Η παρουσία των Ισραηλινών τουριστών σίγουρα είναι τονωτική ένεση για τον τόπιο τουρισμό που ζει περίοδο ισχρών αγελάδων. Το γεγονός όμως ότι ο κόσμος έχει πρόσφατες τις εικόνες από το φωνικό ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντο στο στολίσκο της Ελευθερίας δημιουργεί και ανησυχία για πιθανά επεισόδια. Για την προστασία των Ισραηλινών, η τοπική Ελλάδα έθεσε σε εφαρμογή άμεσα σχέδιο διακριτικής μεν αλλά διαρκούς εποπτείας. Ενδεικτικό είναι ότι ακόμα και σε εκδήλωση που έγινε χθες το βράδυ με τη συμμετοχή μόνο των γυναικών από τον γκρουπ των τουριστών υπήρχαν διακριτικά μέτρα από την τοπική αστυνομία. Τη Χερσόνησο τους είχαν συνοδέψει τα πούλμαν, γιατί ήταν 11 πούλμαν. Διακριτικά δεν φάνηκαν καθόλου και δεν τις επηρέασε ούτε αυτούς ούτε εμάς καθόλου. Οι 700 περίπου Ισραηλινοί εργαζόμενοι και στελέχη μεγάλης εταιρείας, αντίστοιχοι με τη δική μας δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, έφτασαν χθες στο αεροδρόμιο Νίκος Καντζάκης του Ηρακλείου με τρεις διαφορετικές πτήσεις. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε πούλμαν και μεταφέρθηκαν στη Χερσόνησο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καταλύσει σε μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα της περιοχής. Στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες είναι γυναίκες, οι οποίες μάλιστα δεν επέλεξαν τυχαία το νησί για να κάνουν διακοπές, αφού ήθελαν να τιμήσουν τη γιορτή της γυναίκας. Ήταν πολύ ευχάριστες, είχαν κέφι, δεν έγινε κάτι που να... Αυτές δηλαδή ήταν εντελώς ανεπηρέαστες. Και εμείς επίσης κάναμε κανονικά την εκδήλωσή μας, διασκέδασαν, χόρεψαν, βγήκαν πάνω στα τραπέζια. Η γιορτή διοργανώθηκε στην πολυτελή αίθουσα του Royal Hall που αποτελεί μέρος ενός μοναδικού συγκροτήματος για διασκέδαση και ξεκούραση με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Το τραγουδιστικό μέρος της βραδιάς ανέλαβε η πολύ δημοφιλής και στο Ισραήλ Ελληνίδα τραγουδίστρια Γλυκερία. Περίπου 600 γυναίκες από το Ισραήλ ήρθαν, διασκέδασαν με την κυρία Γλυκερία, η οποία είναι πολύ, μα πάρα πολύ αγαπητή στους Ισραηλίτες. Και πέρσι την είχαν φέρει 2 φορές και φέτος είναι η πρώτη φορά. Πάλι στον ίδιο χώρο? Μάλιστα, πάλι στον ίδιο χώρο. Άρα περνάνε καλά εδώ? Πάρα πολύ καλά. Η αστυνομία έδωσε διακριτικά το παρόν στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ενώ η πολυτελής αίθουσα του Royal Hall ήταν απαγορευμένος χώρος ακόμα και για κάποιους από τους πελάτες του υπόλοιπου συγκροτήματος που απλά ήθελαν να δουν από κοντά τη Γλυκερία. Η εκδήλωση ήταν πριβέ, το είχαν ξεκαθαρίσει. Δεν ήθελαν κανένα άλλο να είναι μέσα. Είχαν πάρα πολλούς ξαναγούς, οι οποίοι πρόσεχαν να μην μπει κανένας, παρόλο που κάποιοι ήθελαν να δουν την κυρία Γλυκερία γιατί είναι εξαιρετική.